Η Ρωσία είναι πιθανό να χρησιμοποιήσει πυρηνικά στον πόλεμο με την Ουκρανία και τη Δύση. Αυτό υποστηρίζει σε άρθρο του το The Wall Street Journal. Το δημοσίευμα αναφέρεται στις δηλώσεις των Ρώσων, οι οποίοι τις τελευταίες ημέρες αναφέρονται διαρκώς στην πιθανότητα να υπάρξει πυρηνική σύγκρουση. Χαρακτηριστικά τα όσα είπε ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, αλλά και στη στάση που έχουν κρατήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επί της ουσίας, αντί να προσπαθούν να βρεθεί διπλωματική λύση, ρίχνουν διαρκώς λάδι στη φωτιά. Οι Wall Street Journal τονίζουν παράλληλα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει φτάσει ήδη στον τρίτο μήνα και δεν φαίνεται ότι θα υπάρξει τουλάχιστον άμεσα διπλωματική λύση, ενώ την ίδια ώρα ο Βλάντιμιρ Πούτιν δεν θα ήθελε με τίποτα να χάσει από τη Δύση. Μεταξύ άλλων, στο άρθρο τονίζεται πως ο Πούτιν μιλάει πολύ για πυρηνικά όπλα. Είπε: «Έχουμε όλα τα εργαλεία για αυτό που κανείς άλλος δεν μπορεί να καυχηθεί ότι έχει. Δεν θα καυχηθούμε, θα τα χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί». Μιλούσε έτσι από την αρχή της εισβολής. Είναι μια τακτική. Προσπαθεί να τρομάξει τους πάντες. Αυτό δεν σημαίνει ότι η απειλή είναι κενή. Τη Δευτέρα, ο Υπουργός Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ δήλωσε ότι ο κίνδυνος πυρηνικής σύγκρουσης είναι σοβαρός και δεν πρέπει να υποτιμάται. Νωρίτερα, ο Ανατόλη Αντόνοφ ανέφερε ότι οι αποστολές των πιο ευαίσθητων οπλικών συστημάτων στην Ουκρανία ρίχνουν λάδι στη σύγκρουση και θα μπορούσαν να έχουν απρόβλεπτες συνέπειες. Καταλήγοντας, αναφέρει πως έχουμε τη συνήθεια ότι για να αναγνωρίζουμε ως υποθετική πιθανότητα να σκεφτόμαστε. Ακόμα δεν θα συμβεί. Η ιστορία θα συνεχίσει όπως το παρελθόν. Αλλά ίσως όχι. Η ιστορία είναι γεμάτη παρεκτροπές, αδυναμίες που γίνονται αναπόφευκτα γεγονότα.